Μα ο κανονισμός αφού 4 λεπτά είναι. Μα δεν μπορείτε να αποτελείτε εσείς την ιδιαιτερότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, δεν σας ακούω. Ανεβήκατε μόνο σας στο βήμα. Τι να σας ακούσω. Να σας ακούσω, να σας πω τι. Με βάση τον κανονισμό, με βάση τον κανονισμό, μιλάτε 4 λεπτά. Βεβαίως κάνατε. Βεβαίως κάνατε. Με τα 4 λεπτά θα μιλήσετε από κάτω. Παρακαλώ. Λέει η Επιτροπή ότι υπάρχει 4 λεπτά. Αυτά είναι για την ολομέλεια που διάβασε ο κύριος Πρόεδρος προηγουμένως. Στην Επιτροπή δεν υπάρχει περιορισμός. Η Επιτροπή διεξάγεται κανονικά. Εμείς 11 η ώρα πρέπει να τελειώσει η συνεδρίαση και πρέπει να μιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Το καταλαβαίνετε. Θέλετε λοιπόν εσείς για μία ακόμα φορά να αποτελείτε την εξαίρεση. Μιλήστε λοιπόν από του βήματος. Μιλήστε να σας δει και να σας δει και κόσμο. 700 σελίδες. Εντάξει. Και πρέπει μιλήστε. Να μιλήσω εγώ 4 λεπτά. Δεν έχω τρόπο, δεν έχω τρόπο να σας κατεβάσω από το βήμα. Κύριε Λαφαζάνη, εγώ δεν έχω τρόπο να σας κατεβάσω από το βήμα. Δεν μπορείτε να με κατεβάσετε. Λοιπόν, μιλήστε, σας βλέπω κόσμος. Σας βλέπω κόσμος. Βεβαίως. Βεβαίως με βλέπει ο κόσμος. Μιλήστε από το βήμα εσείς. Και ο κόσμος. Και ο κόσμος έχει αγανακτήσει με αυτά τα τρομακτικά, αντιδημοκρατικά φαινόμενα τα οποία βλέπει και είναι πρωτοφανή. Θα το επαναλάβω, θα το επαναλάβω. Το μνημονιακό πολίτευμα που έχετε επιβάλει λέγεται δικτατορία της Τρόικας με μια παραδομένη κυβέρνηση η οποία χρησιμοποιεί αυτή την αίθουσα ως κοινοβουλευτικό μανδύα, ως κοινοβουλευτικό ντεκόρ. Και αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, είσαστε και εσείς μέρος αυτού του στημένου κακότεχνου παιχνιδιού που υπονομεύει τη δημοκρατία και ακυρώνει τη Βουλή. Είσαστε μέρος. Είναι αδύνατο να έχετε διαβάσει 800 σελίδες από τις 1 η ώρα το πρωί μέχρι τις 1 η ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία της Επιτροπής. Και μάλιστα να έχετε ανατρέξει σε μελέτη αυτών των σελίδων για να διαμορφώσετε γνώμη. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει. Και δεν έχουν γίνει ποτέ να έχουμε άρθρα με υποπαραγράφους. Ένα άρθρο πρώτο με δεκάδες υποπαραγράφους. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε νομοσχέδιο ποτέ στα χρονικά. Αυτό το κάνουν άλλα καθεστώτα, όχι δημοκρατίες, με υποπαραγράφους και στο τέλος, αν τεθεί ονομαστική ψηφοφορία και κάποιος θέλει να ψηφίσει, μια διακριτή ρύθμιση δεν μπορεί να το κάνει, διότι είναι ενσωματωμένη σε υποπαραγράφους με άλλες ρυθμίσεις, τις οποίες ίσως δεν θέλει να αποδοκιμάσει. Αυτά είναι τα έσχη τα οποία έχετε κάνει και διαλύεται την οικονομία και την κοινωνία. Και άκουσα και τον κύριο Υπουργό, επανήλθεσα στον παλιό καλό καιρό. Ψήφος εμπιστοσύνης. Είχα να την ακούσω πάρα πολύ καιρό αυτή τη λέξη. Από τις περιόδους αλής του μνήμης του κυρίου Σιμίτη, του κυρίου Χριστοδουλάκη, των κυρίων Αλογοσκούφη κτλ. Που θεωρούσαν ότι όταν έμπαινε η κερδοσκοπία σε μια επιχείρηση για να τη λαιλατήσει, φυσικά, ήταν η μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και να που καταντήσαμε. Ξαναρχίζει λοιπόν το τροπάρι της ψήφου εμπιστοσύνης. Και δεν μας έφυγε ο κύριος Υπουργός όμως να μας πει τι είναι αυτά που κάνει με τις τράπεζες. Τι είναι αυτά που κάνει με τις τράπεζες. Αυτά έχουν ποινική διάσταση και ποινική ευθύνη. Να το ξέρετε κύριοι, να το ξέρετε τι κάνετε με τις τράπεζες. Το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ πλήρωσε για να αγοράσει μετοχές των τραπεζών με το αίμα και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Δανείστηκε και τα χρωστάει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, πλήρωσε για να αγοράσει μετοχές των τραπεζών, για να επανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, για να διασωθούν οι υποτίθεται τράπεζες εντός εισαγωγικών. Και ερχόσαστε με αυτό το νομοσχέδιο διανόμου να πείτε ότι έχει δυνατότητα το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ που διορίζετε εσείς να πουλήσει αυτές τις μετοχές σε μικρότερη τιμή από την τιμή κτήσης. Δεν είναι αυτό έγκλημα κατά του ελληνικού λαού? Δεν υπάρχει ποινική ευθύνη? Θα πηγαίνει το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ και θα πουλάει την περιουσία του ελληνικού λαού, τα δανεικά που ακόμα τα χρωστάμε, τζάμπα σε ιδιώτες? Και θα μπορεί να πωλεί το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ κάτω ακόμα και από τη χρηματιστηριακή τιμή? Κάτω από τη χρηματιστηριακή τιμή η οποία έχει καταρρεύσει? Πείτε μου έναν ιδιώτη που θα το κάνει αυτό χωρίς
να υποστεί δίωξη από τους μετόχους. Άμεση δίωξη. Και τα βάζετε αυτά σε νομοσχέδιο. Βάζετε σε νομοσχέδιο διάταξη άκουσον που λέει ότι θα γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα παίρνει απόφαση το ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ να μην συμμετάσχει στην αύξηση. Παρακαλώ, ρωτήρωνα, κύριε Λαμπρινίδη. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα? Ξέρετε γιατί τα κάνετε? Για να παραδώσετε με δανεικά του ελληνικού λαού, τα οποία θα απομειώσετε και δεν θα τα πάρει ποτέ, τις τράπεζες στα ιδιωτικά συμφέροντα. Και μάλιστα σε στημένα ιδιωτικά συμφέροντα, όπως τα φωτογραφίζει το νομοσχέδιό σας, διότι λέει το νομοσχέδιο, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, μιλάω επί της ουσίας όπως βλέπετε, και είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να ελεγχθούν σε αυτή την αίθουσα. Φωτογραφικά, δεν θα προλάβουμε να τα πούμε. Φωτογραφικά λοιπόν λέει το νομοσχέδιο ότι θα καθορίζει ακόμα και ποιοι έχουν τα κριτήρια για να αγοράσουν αυτές τις συμμετοχές το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ. Και μου μιλάτε εδώ για εξυγίανση. Εδώ γίνεται ένα μεγάλο έγκλημα, όπως γίνεται ένα μεγάλο εργασιακό και ασφαλιστικό έγκλημα. Κατακρεουργείται πάλι μισθούς και συντάξεις. Συντάξεις και μισθούς των ήδη πενωμένων μισθωτών. Παρακαλώ, και συνταξιούχων. Και τέλος, διαλύεται... Σας τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με μια φράση. Διαλύεται την επαγγελματική Ελλάδα. Κυριολεκτικά τη διαλύεται στο όνομα δίθεν της απελευθέρωσης αγοράς. Διαλύεται τα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς, τους αρτοποιούς, τα περίπτερα, τις εμπορικές. Ωραία, αγορές και το λιανικό εμπόριο, τους βιβλιοπόλες, τα ταξί, τα φορτηγά, τους γαλακτοπαραγωγούς, τα βενζινάδικα, το τσιμέντο. Παρακαλώ. Τους μικροπαραγωγούς φωτοβολταϊκών, τους οποίους κυριολεκτικά τους βάζετε. Ωραία. Αυτά είναι τα έργα, τα συνοπτικά έργα ενός νομοσχεδίου εκτρώματος, το οποίο είναι μνημείο καταστροφής. Ωραία. Για αυτή τη χώρα. Δεν θα περάσει όμως. Ωραία, να το έχετε υπόψη σας. Δεν θα περάσει. Ωραία. Εμείς δεν το νομοποιούμε. Συμπαθείτε, και τις διατάξεις τους αντιλαϊκές θα τις πάρουμε πίσω, παίρνετε, διότι είναι ανοσιοργήματα σε βάρος του ελληνικού λαού. Παίρνετε το χρόνο των άλλων συναδέλφων. Παρακαλώ, κύριε Μαριά, για 4 λεπτά. Σας παρακαλώ. Έτσι από τη θέση σας, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε,